αυτή την πολύ νωρίτερα. Στιγμή. Να καλημερίσουμε την κυρία Μπακογιάννη, την Κατερίνα από το ποτάμι, για να μας πει. Καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη. Και σας καλέσαμε ένα σύντομο πολιτικό σχόλιο, κλείνοντας αυτή την προεκλογική εκστρατεία, για το ποτάμι και τους στόχους του. Κοιτάξτε, εμείς λέμε στους πολίτες, και το βλέπουμε βεβαίως να συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, που οι αναποφάσιστοι αρχίζουν να αποφασίζουν, αυτοί που δεν είναι ενταγμένοι στα δύο μεγάλα κόμματα και σε αυτό το πολιτικό κλίμα, τους λέμε να πάνε να ψηφίσουν με χαμόγελο, να πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα με καλό ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο, με συγκεκριμένη πρόταση που συμφέρει την Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη, και βεβαίως συμφέρει και την Ελλάδα. Θα σας πω μόνο δύο, καταλαβαίνω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Ενιαία οικονομική πολιτική, βεβαίως μας συμφέρει. Παράδειγμα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανεργίας. Έχω πολλούς ανέργους φίλους οι οποίοι δεν δικαιούνται εδώ επίδομα στην Ελλάδα. Και ενιαία αμυντική πολιτική, κοινά σύνορα. Δεν χρειάζεται να πω πόσο μας συμφέρει. Λοιπόν, να πάμε με χαμόγελο να ψηφίσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με τη λογική του φόβου, με τη λογική του δεν θέλω πάρα πολύ να σας ψηφίσω, αλλά σας ψηφίζω για να μην βγει ο άλλος. Ξέρετε, μην μαυρίσουμε την ψυχή μας, να ψηφίσουμε το κόμμα που έχει και λύσεις, έχει αποδείξει ότι βάζει μπροστά το συμφέρον της πατρίδας, όχι το κομματικό συμφέρον, για να κάνει κάτι καλό και στη Βουλή και βεβαίως στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και σε σένα. Να είστε καλά. Γεια σου. Εμείς νομίζω ότι μπορούμε να.